δίνουν πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ. Τα κανάλια παίζουν αυτές που έχουν ο ΣΥΡΙΖΑ πρωτιά μισή, μία μονάδα, 1,2. Κανένα κανάλι δεν παίζει τις δημοσκοπήσεις που επίσης υπάρχουν και δίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ πρωτιά 3,5, 5, 6 μονάδες. Δεν βλέπετε πρωινή τηλεόραση. Ναι. Κάνω μια γενική κριτική, ενδεχομένως να δικό μόνο τη δική σας εκπομπή, αλλά είμαι δίκαιος. Ίσως γιατί είναι της λοιπόν, αυγής μόνο αυτή. Το δεύτερο, το δεύτερο. Είναι εποχή που είναι δύσκολο ακόμη και δημοσκοπήσεις που γίνονται με καθαρούς όρους να βγάλουν συμπέρασμα. Γιατί πάνω από τους μισούς δεν απαντάνε. Όταν τους λένε παίρνω από εταιρεία δημοσκόπησης, κλείνουν το τηλέφωνο και μερικοί βλαστημάνε κιόλας. Λόγω της κατάστασης που τραβάει ο Έλληνας. Ή κάνουν πλάκα. Και οι Ελληνίδες. Ξέρω, κάποιοι που κάνουν πλάκα. Τρίτον, η δική μου αίσθηση είναι. Σε μένα με έχουν πάρει 4 φορές. Και τους έχω πει ότι δεν δικαιούμαι να απαντήσω, γιατί είμαι δημοσιογράφος. Η δική μου αίσθηση είναι ότι οι δύο μήνες μέχρι τις εκλογές είναι πολύ μεγάλος χρόνος πολιτικά και στις εκλογές θα είναι πολύ πιο πολλωμένα τα πράγματα ανάμεσα κυρίως στο ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία σε σχέση με την εικόνα της ρευστότητας. Δεν φοβόσαστε τη σφήνα του Θεοδωράκη. Τέταρτον, για το ποτάμι. Όπως αποδείχθηκε μέσα σε αυτές τις 20 μέρες, η αρχική θεωρία ότι θα κόψει κυρίως από το ΣΥΡΙΖΑ διαψεύστηκε. Κάνει πολύ μεγαλύτερη ζημιά στο ΠΑΣΟΚ. Στην Αυγή της Κυριακής. Στις περισσότερες δημοσκοπήσεις που είδα εγώ παίρνει πιο πολύ από τη Νέα Δημοκρατία παρά από το ΣΥΡΙΖΑ. Και έτσι. Γιατί συμβαίνει αυτό. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει. Απλώς διασκεδάζω με αυτούς που στην αρχή. Τη δυσαρέσκεια δεν την εισπράττει κανένας άλλος και την εισπράττει αυτός. Ακούστε. Τη δυσαρέσκεια δηλαδή για τη Νέα Δημοκρατία, αν υπάρχει. Να πω και εγώ, στο ποσοστό που υπάρχει. Να πω ότι θέλω χωρίς ερμηνεία. Λέω ότι διασκεδάζω. Βλέποντας ορισμένους που στην αρχή εθαύμαζαν το ποτάμι και το πουσάριζαν και λέγαν θα κόψει από το ΣΥΡΙΖΑ, τώρα να αρχίζουν να κριτικάρουν το ποτάμι ναι, με καθυστέρηση. Εάν ήταν επίσης, να φύγει από τη Νέα Δημοκρατία και να πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, σταματάει στο ποτάμι. Να πω τη γνώμη μου. Γιατί δεν μπορεί να το περάσει. Ναι, ναι. Θα δούμε αν αυτό το ποτάμι είναι ποτάμι, ριάκι ή αυλάκι στις εκλογές. Θυμίζω, κύριε Παπαδάκη, ότι ο κύριος Αβραμόπουλος ξεκίνησε με το ΚΕΠ με δημοσκοπήσεις 16 και 20% και δεν έβαζε τις εκλογές. Κατά τα άλλα. Στο ποτάμι, εγώ βλέπω από πλευράς θέσεων, για να μην αδικώ, ένα μείγμα απόψεων του ΠΑΣΟΚ και της δράσης του κυρίου Μάνου. Χθες ο κύριος Μάνος έκανε δήλωση, την οποία δεν την είδα να παίζει στα κανάλια, ότι ο Θοδωράκης κλέβει πάρα πολλές από τις ιδέες του κόμματος του κυρίου Μάνου, αλλά δυστυχώς τα κανάλια δεν προβάλλουν το Μάνο, προβάλλουν το Θοδωράκη. Τελευταίο όμως. Από τα Χανιά, εγώ είδα και πολύ καλάμι αντί για ποτάμι. Στις ποταμιές, έχει καλαμιές. Έχει καλαμιές. Ειδικά όπου υπάρχουν έλλη. Έχει καλαμιές. Ψαρεύεις πέστρο. Κύριε Λικουδί. Όπου είναι ελώτης. Λοιπόν, εγώ έχουμε όλοι πει πολλές φορές ότι η δημοσκοπή